Γεια σας, είναι η αγωνιστική του Γκαζέτα, είμαι ο Αντώνης Σαόλης. Πριν περάσουμε να αναλύσουμε τις τρεις καθιερωμένες μας κατηγορίες, την ενδεκάδα, τη στιγμή και τον MVP, εσείς μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Ολοκληρώθηκε και η 23η αγωνιστική. Από τις πρώτες 6 ομάδες, μόνο ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Εδώ μαζί μας είναι ο Παναγιώτης Δαλατριώφ για να αναλύσουμε τις τρεις κατηγορίες. Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου, Αντώνη. Και ξεκινάμε φυσικά από την ενδεκάδα της αγωνιστικής. Κλασικό σύστημα 4-4-2. Δεν βάζουμε περισσότερους από δύο παίκτες της ίδιας ομάδας σε αυτήν. Και ξεκινάμε, Παναγιώτη, με τη θέση του ονοματοφύλακα. Νομίζω ότι ο Μελίσσας είναι με διαφορά ο καλύτερος της αγωνιστικής που μας πέρασε. Με διαφορά ο τερματοφύλακας του Πανετολικού ήταν και ο κορυφαίος για μένα στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Κατέβασε ρολά, κράτησε το 0 για την ομάδα του και έδωσε μια νίκη ίσως και σωτηρίας. Έχουμε να πούμε πολλά για τον Μελίσσα στη συνέχεια. Τετράδα της άμυνας, δεξιά ο Σούντγκρεν του Άρη, αριστερά ο Πίρσμαν του Πας Γιάννενα και στο κέντρο της άμυνας ο Μίτογλου του Βόλου και ο Βάντερσον από τον Πανετολικό, ο οποίος αναγκαστικά έπαιξε ως κεντρικός αμυντικός. Και τα πήγε περίφημα. Όπως περίφημα τα πήγε και ο Σούντγκρεν στο Φάλιρο, σε έναν ανέλπιστο βαθμό θεωρητικά τουλάχιστον για τον Άρη μέσα στο Φάλιρο. Η τετράδα είναι νομίζω άξια να μπει στην αγωνιστική της δεκάδας. Πάμε στα χαφ. Δεξιά ο Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ. Αριστερά επίσης παίκτης του ΠΑΟΚ ο Τζόλης. Και στον άξονα ο Νίνης από τον Βόλο και ο Σιμάνσκι φυσικά από την ΑΕΚ. Ναι, θα σταθώ στα άκρα κυρίως στους δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Τζόλης σε 50 λεπτά είχε γκολ και ασίστ. Το παιδί θαύμα του ΠΑΟΚ τα κάνει όλα. Ο Ζίβκοβιτς επίσης είχε γκολ. Νομίζω σούπερ το δίδυμο στα άκρα. Πάμε και στο δίδυμο της επίθεσης. Λουίς Φερνάντεθ φυσικά από τον Αστέρα Τρίπολης και ο Παμλίδης από τον ΠΑΣ Γιάννενα. Παμλίδης, ωραίο γκολ και έδωσε την νίκη στον Μπάς κόντρα στον Όφη. Και ο Λουίς Φερνάντεθ, τώρα που έχει ησυχάσει ο Μπαράλες, είναι αυτός που τραβάει το σκοράρισμα στην επίθεση και διατήρησε τον Αστέρα αίτητο για έκτος σερί, εκτός έδρας μάτς. Και τους δύο παίκτες παρεμπιπτόντως μπορείτε να τους ψηφίσετε στο site της Super League ως Nivea Men Player of the Month. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Δείχνω στον Παναγιώτη τρεις φωτογραφίες. Διαλέγει την καλύτερη, την κορυφαία στιγμή από την 23η αγωνιστική της Super League. Πρώτη φωτογραφία, ΠΑΟΚ Λαμία Τούμπα. Είναι ο πανηγυρισμός του Μπάμπα. Σκοράρει στον ντεμπούτο του, το πανηγυρίζει λίγο πιο έντονα από ό,τι θα περίμενε κανείς. Εντάξει, λογικό, γιατί και αυτός θέλει να αποδείξει ότι είναι εδώ. Έχει περάσει από συνεχόμενους δανεισμούς από την Τζέλη κτλ. Οπότε είναι δικαιολογημένο. Δεύτερη στιγμή, το γκολ του Μίτρογλου μέσα στο Καραϊσκάκης κόντρα στην πρώην του ομάδα, κόντρα στην ομάδα ουσιαστικά που έκανε την μεγάλη καριέρα και πήρε μετά το εισιτήριο για το εξωτερικό. Έχει τη σημασία του. Επιστροφή στο Καραϊσκάκη με άλλη φανέλα για πρώτη φορά και τον Μίτρογλου. Και πρώτο γκολ στην Ελλάδα από την επιστροφή του. Ιδιαίτερη στιγμή. Τρίτη φωτογραφία είναι από το Αγρίνιο, Πανετολικός Παναθηναϊκός. Είναι ο ΚΝΕΤ, ο βασικός τερματοφύλακας κανονικά του Πανετολικού, ο οποίος δεν αγωνίστηκε κόντρα στο Παναθηναϊκό και αυτό γιατί, όπως δήλωσε ο ίδιος, κάηκε ψήνοντας την πριζόλα. Δεν κάηκε ο Πανετολικός όμως από την απουσία του. Και έδωσε την ευκαιρία στο Μελίσσα να κάνει αυτή την τρομερή εμφάνιση και να δώσει μια πάρα πολύ σημαντική νίκη στον Πανετολικό. Πού καταλήγεις? Στο ΚΝΕ, εντάξει, τώρα θα μπει νομίζω στο all time πιο αστείοι τραυματισμοί. Είναι σίγουρα από τις πιο σπάνιες στιγμές που έχουμε δει και πόσο μάλλον όταν αυτός που τον αντικατέστησε ήταν και ο MVP Ακριβώς. του αγώνα. Οπότε στιγμή της αγωνιστικής, η δήλωση του ΚΝΕ ότι δεν αγωνίστηκε επειδή κάηκε ψήνοντας την πριζόλα του. Τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής. Θα μπορούσε να είναι ο Σιμάνσκι που έβαλε δύο γκολ κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Πήγε να γυρίσει μόνος του το μάτς κόντρα στον Αστέρα, αλλά είχε και δοκάρι. Αλλά φυσικά δεν γίνεται να μην είναι ο Νίκος Μελίσσας, ο τερματοφύλακας του Πανετολικού, ο οποίος μπήκε από το παράθυρο στην ενδεκάδα και αναδείχθηκε ο κορυφαίος της 23ης της αγωνιστικής. Δικαιολογημένη η επιλογή του Μελίσσα ως MVP της αγωνιστικής. Είπαμε και πριν ότι κατέβασε κυριολεκτικά ρολά, κράτησε όρθιο τον Πανετολικό και του έδωσε μια νίκη σωτηρίας, όπως είπαμε και στην αρχή, και έχασε και το δόντι του, αλλά αυτό είναι το λιγότερο νομίζω. MVP λοιπόν της 23ης αγωνιστικής, αναμφίβολα ο Νίκος Μελίσσας του Πανετολικού. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά, εσείς μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.